Ήταν σαφές, το έχεις περιγράψει και εσύ πολλές φορές εδώ με τις αναλύσεις σου, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ένα βαρύ δίλημα. Ήταν επίσης σαφές ότι το Μαξίμου νυν και πρώην είχε κοπεί στα δύο επί του θέματος, όπως και το Υπουργείο των Εξωτερικών. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που εκτός από τις όποιες περιπλοκές στη σχέση με την Αλβανία και όχι μόνο θα δημιουργήσει, έχει ένα βαρύ παρελθόν. Θυμίζω την υπόθεση Μαβί το 1994. Πώς είχε συνδεθεί με προβοκάτορες που ήθελαν να δημιουργήσουν θερμό επεισόδιο με την Αλβανία, όλα αυτά που έχει γράψει και ο εμβληματικός ερευνητής Δημήτρης Ψαράς στα κείμενά του. Θυμίζω τις δηλώσεις του τότε πρωθυπουργού Αντρέα Παπανδρέου, ότι θα βρεθούν οι ένοχοι, δεν θα μείνει αυτό το πράγμα ανεξιγνίαστο κλπ. Δεν είναι απλή περίπτωση ο Μπελέρη. Ναι, γενικά εκείνη η εποχή ήταν πολύ δύσκολη και σκοτεινή. Αν θυμηθούμε, ήταν μετά την πτώση του τείχους και όσα πράγματα είχαν συμβεί όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά γενικότερα στις ανατολικές χώρες που έβγαιναν από ένα καθεστώς αρκετών χρόνων και έμπαινα σε μια άλλη εποχή. Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερη ή χειρότερη, αυτό το κρίνουν οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Ποιος όμως ήταν, γιατί ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε τελικά να ανάψει πράσινο φως σε μια υποψηφιότητα που μέχρι το Σάββατο πρωί φαινόταν ότι είχε λήξει. Δηλαδή, φαινόταν ότι θα πάμε σε μια επιλογή είτε του παιδιού, του γιου του Μπελέρη, είτε του αδελφού του Μπελέρη. Και ξαφνικά ο κ. Μητσοτάκης ευνηδίασε ακόμα και τους στενούς του συνεργάτες. Δηλαδή, δεν το ήξερε κόσμο το Μαξίμου ότι θα αποφάσιζε να είναι ο κ. Μπελέρη υποψήφιο, αλλά πέτυχε το στόχο του. Αν θες για μένα τον πολιτικό στόχο του κυρίου Μητσοτάκη, σε ένα ψηφοδέλτιο που δεχόταν πλήγματα από τα δεξιά του, λέγοντας ότι πολύ έγειρε το ψηφοδέλτιο προς το εξυγχρονιστικό Πασόκ και σε υποψηφιότητες που δεν έχουν ταυτοτικά στοιχεία με το χώρο της δεξιάς παράταξης, ενώ του κομματιού αυτού που εκφράζει η δεξιά μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης το κέρδισε το στοίχημα. Ναι. Ακόμα και οι επιθέσεις που δέχεται τον Μπελέρη από συγκεκριμένες κατηγορίες και ομάδες συμπολιτών μας, ενισχύει την επιλογή του κ. Μητσοτάκη. Λέει, του δίνει ακριβώς το χαρτί εκείνο που ήθελε. Δηλαδή, τον τη θωρακίζει με μια υποψηφιότητα και σταματάει, αυτή είναι η εκτίμηση που κάνει το Μαξίμου, και ίσως το δούμε να καταγράφεται στις επόμενες δημοσκοπήσεις, ένα σημαντικό ποσοστό δεξιών ψηφοφόρων, οι οποίοι θα πήγαν στον κύριο Βελόπουλο ή στην Νίκη ή στην κυρία Λατινοπούλα. Αυτός είναι ο στόχος. Το δεύτερο κομμάτι που ντύνει αυτό το στόχο είναι ότι εμείς έναν Έλληνα ομογενή που ο Ράμα τον φυλάξε, το βάζουμε στην πρώτη σειρά και έχουμε στόχο να διεκδικήσουμε το κράτος δικαίου στην Αλβανία. Το τρίτο που ακούω ως επιχείρημα είναι ότι είναι μια τρίπλα του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί βγαίνει από τα πόδια του κυρίου Ράμα το πρόβλημα, αλλά δεν θα είναι δήμαρχος Χυμάρας, δεν θα υπάρχουν ενστάσεις, δεν θα υπάρχουν επιφυλάξεις, δεν θα ξανακατεύει υποψήφιος έτσι κι αλλιώς. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια καλύτερη, σε μια νέα μέρα, μάλλον δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Πάντως ευρωβουλευτική ασυλία στην Αλβανία δεν έχει, επειδή ρώτησα. Άρα όσο τρέχει η υπόθεσή του, στη φυλακή θα είναι, ακόμη και αν εκλεγεί. Θα είναι πολύ δύσκολο για τον κύριο Ράμα, έναν εκλεγμένο ευρωβουλευτή, να τον κρατήσουμε στη φυλακή. Ήδη μπαίνουμε σε διαδικασία έφεσης. Αν δεν πέσει η ποινή που του έχει επιβάλει το δικαστήριο, πολύ πιθανότητα από το Σεπτέμβριο ο Φρέντι Μπελέρη είναι έξω. Άρα λοιπόν έχει και αυτή την εκδοχή, έχει και αυτό το στοίχημα. Εγώ είπα αυτούς τους τρεις λόγους βασικούς που ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε στην επιλογή Μπελέρη. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η Αλβανία βγάλει στοιχεία που λέει ότι έχει. Ή άλλος βγάλει στοιχεία που υποστηρίζει ότι έχει. Γιατί αν δεν βγάλει κανείς στοιχεία, όλα αυτά που συζητάμε είναι έολα και άνευ αποδείξεως. Αν δεν βγάλει, σημαίνει ότι το deal ήταν πολύ μεγαλύτερο για να αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης. Προσωπική άποψη είναι αυτή. Δεν είμαι στα άδεια του Μαξίμου ούτε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θεωρώ ότι οι συζητήσεις με ανθρώπους που θα ενοχλούνται έγιναν. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την απόφαση ούτε ερήμην της Γερμανίας, αυτή είναι η εκτίμησή μου, ούτε ερήμην των ΗΠΑ. Ενδιαφέρον αυτό. Μάγκη, τι λες? Περίπου συμφωνώ με τον Νίκο. Όχι, συμφωνώ με τον Νίκο. Απλά νομίζω ότι προσπάθησε να πει κάποια πράγματα σχετικά με, με τον Μπελέρη, με την υποψηφιότητα, λίγο ωρεοποιημένα. Αλλά είναι, όσα είπε ισχύουν, δεδομένου ότι δείξανε δημοσκοπήσεις και αυτές που διαχειρίζονται τον Μαξίμου, ότι έχει τεράστιες διαρροές στην ακροδεξιά. Ένα πρόσωπο, αν σκεφτούμε ότι μάλιστα είναι, ακούγαμε τη Νέα Δημοκρατία να, να θέλει να έχει ανοίξει διάλογο με τον Φαΐλο, μήπως ο Φαΐλος Κρανιδιώτης ήταν μια υποψηφιότητα η οποία εκτιμήθηκε ότι θα συγκρατούσε κάποιους ακροδεξιούς ψηφοφόρους. Με την υποψηφιότητα τον Μπελέρη κερδίζει περισσότερα πράγματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαρροή προς τα δεξιά. Αλλά η συγκεκριμένη προσωπικότητα, η συγκεκριμένη υποψηφιότητα έχει πάρα πολλές σκιές. Και θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τις διαχειριστεί αυτές τις σκιές. Από την άλλη όμως, όπως σωστά είπε ο Νίκος, υπάρχουν πράγματα τα οποία χρώνονται στον Μπελέρη, που όταν λέγονται, γιατί γράφονται, ενδεχομένως να μην είναι και τόσο αποτρεπτικά στα συγκεκριμένα κοινά, τα ακροδεξιά,
για να επιλέξουν να τον ψηφίσουν απέναντίας. Ενδεχομένως όλα αυτά που θα ακούσουμε, που θα διαβάσουμε, να ενισχύουν το προφίλ του Μπελέρη και να τον κάνουν ακόμα πιο αρεστό. Ναι. Σε τέτοια κοινά που θα πηγαίνουν, όπως είπε και ο Νίκος, σε άλλα ψηφοδέλτια δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνοι, το τίμημα όμως είναι το θέμα. Το δηλαδή, ωραία, άντε και ανακόπτε τις διαρροές προς το κόμμα Βελόπουλου. Και επίθεση στη Σμύρνη να κάνουμε, θα ανακόψουμε τα πάντα. Να κάνουμε επίθεση στη Σμύρνη. Στο εσωτερικό πάντως θα προσθέσω. Ναι, θες Μάγκη να τελειώσεις. Ναι, σε σχέση με αυτό, είπε κάτι ο Νίκος που δεν είμαι σε θέση να ξέρω όσον αφορά το ότι εκτιμά και το ξέρει καλύτερα ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έκανε μια τέτοια κίνηση χωρίς να επικοινωνήσει με κάποιο τρόπο με τη Γερμανία ή με την Αμερική. Το καταλαβαίνω. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργείται περαιτέρω θέμα με την Αλβανία και με τον Ράμα. Θα φανεί. Εγώ λέω ότι θα φανεί όλο αυτό από τις αντιδράσεις και πόση πίεση μπορεί να ασκήσει η Αλβανία ως Αλβανία στην Ελλάδα. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να ασκήσει πίεση. Αλλά θα το κάνει μέσω άλλων διάβλων όποια πίεση ασκήσει, αν και νομίζω ότι δεν ευνηδιάστηκαν τα τύρανα από την επιλογή. Και σε μια συγκυρία που έχουμε και ένα πολιτικό θρίλερ σε εξέλιξη στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς αν κερδίσει το ΒΜΡΟ στις προσεχείς εκλογές, τότε μπλέκει και άλλο το Βαλκανικό Σταυρόλεξο. Έτσι, θυμίζω όλα τα μεγάλα λόγια για τη συμφωνία δηλαδή, του Πρεσπό. Και αυτά που λέμε για το Κόσοβο, γι' αυτό λέω ότι γίνονται πολλές τακτικές κινήσεις με την Αλβανία, που δεν θεωρώ ότι ο αλβανικός παράγοντας θα επιτεθεί στην Ελλάδα για αυτή την επιλογή σε βαθμό τέτοιο που να προκαλέσει ρήξη. Ήδη η κίνηση της χώρας μας να προχωρήσει σε μια άλλη λογική, σε μια άλλη διαχείριση στο Κόσοβο, είναι να κλείσουμε το ματιού στην Αλβανία. Όποια εκδοχή και να δούμε, όποια προσέγγιση και να κάνουμε. Η είσοδος του στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το ψήφισμα Μπακογιάννη. Το ψήφισμα Μπακογιάννη, το οποίο άκουσα και τον κύριο Τσίπρα πολύ πιο προσεγμένα σήμερα να το διατυπώνει. Δεν βγήκε απέναντι. Βγήκε πολύ ισορροπημένα και στην τοποθέτηση του. Άρα λοιπόν γίνεται ένα ευρύτερο παιχνίδι στα Βαλκάνια. Εκείνο που θα χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία είναι ότι ο κύριος Μπελέρη είχε δηλώσει υποστηρικτικές και από τον Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν και από τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με τον κύριο Κασελάκη. Δηλαδή είχαν βγει από την αρχή και μάλιστα κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι δεν πήγε τόσο σκληρά το θέμα Μπελέρη, με αποτέλεσμα να χάσει η Ελλάδα σε αυτή την ιστορία με την Αλβανία. Είναι ένας απλωμένος πάντως περίεργος τραχανάς στα Βαλκάνια και αν δούμε και συνολικά τις γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή. Είναι μια δύσκολη άσκηση. Όσο λιγότερα μέτωπα ανοίγουμε, τόσο καλύτερα πράγματα μπορούμε να διαχειριστούμε, ως αν πιστέψουμε ακόμα αυτό το αφήγημα που λέγαμε στο παρελθόν, την κυρίαρχη δύναμη στα Βαλκάνια είναι η Ελλάδα. Τώρα.